Το σημερινό νομοσχέδιο περιβλήθηκε από την κυβέρνηση με ένα σύνθημα ότι ο στόχος της είναι να εξασφαλίσει την κοινή υποχρεωτική γονική μέρημνα στην περίπτωση όπου λύεται μια μορφή συμβίωσης που αντιστοιχεί σε κάποια μορφή γάμος ή μη γάμος κτλ. Δεν μας απασχολεί αυτό. Στην πραγματικότητα αυτή η σωστή γενικά θέση, γενική, υπονομεύεται και υποσκάπτεται από ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, τα είπαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι το εξίσου, όπως είναι το εν τρίτον, όπως είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται τίποτα για την οικονομική στήριξη των διαζευμένων γονέων, αυτών που διακόπτουν, εν πάση περιπτώσει, τη συμβίωση. Και αν θέλετε, έγινε και πάρα πολύ εξειδανίκευση σε μια γκρίζα κυριολεκτικά και αόρατη ζώνη που αφορά την διαμεσολάβηση των εξωδικαστικών συμβιβασμών που, από όσο μπορεί κανείς, άμα ενδιαφέρεται και μπορεί να μάθει, που έχει εφαρμοστεί βεβαίως όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ακόμα και σε βαριά ποινικά αδικήματα, σε άλλες χώρες με πρωταγωνιστή της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής, της Ηνωμένης Πολιτείας. Εκεί γίνονται πιέσεις, εκβιασμοί, αθέατοι. Και αν μάλιστα έχουν και οι αντίδικοι έχουν ξεχωριστό δικηγόρο, ακόμα και στα διαζύγια, εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκβιασμοί, απειλές, κάτω από το φόβο να μην φτάσει η δίκη στο δικαστήριο. Είναι πολύ γκρίζα ζώνη αυτή και εμείς είμαστε ριζικά αντίθετοι και στο συγκεκριμένο ζήτημα και αλλού. Και το τονίζω γιατί δεν άκουσα κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που έκρινε και στη σωστή κατεύθυνση ορισμένα άρθρα να αναφέρεται. Ας μου επιτραπεί να μπει ένα ερώτημα. Πολύ σωστά λέγεται ότι η γονική μέρημνα πρέπει να βασίζεται, να εδράζεται στο συμφέρον του παιδιού, των παιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, από πάρα πολλές ομιλίες τις οποίες άκουσα, μου δημιουργήθηκε εντύπωση, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, μακάρι να πέφτω έξω, ακόμα και ομιλίες πολιτικών αρχηγών, ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται μία αποδέσμευση, σχετική, δεν λέω απόλυτη, αλλά μία σχετική αποδέσμευση της έννοιας, του περιεχομένου της γονικής μέρημνας με το συμφέρον του παιδιού. Βεβαίως στο διαζύγιο πρέπει να παίρνετε υπόψη όχι οι ιδιοτροπίες, ο εγωκεντρισμός, το εκδικητικό πνεύμα ανάμεσα στους δύο γονείς όταν το διαζύγιο προέρχεται ύστερα από άγριες συνθήκες συμβίωσης, αλλά όταν γενικεύουμε και μιλάμε από θέση αρχών και κρίνουμε από θέση αρχών ένα νομοσχέδιο που σωστά επικρίνεται στα συγκεκριμένα σημεία, μοιάζει σαν σκοπίμως η γονική μέρημνα. Εδώ είναι η γονική μέρημνα, εδώ είναι και το συμφέρον του παιδιού. Ή υπάρχει κάποιος σχετικός συσχετισμός. Και μπαίνει το ερώτημα. Και αυτό αφορά και την περίπτωση της συμβίωσης και βεβαίως πιο οξυμένα εμφανίζεται στην περίπτωση του διαζυγίου. Αυτή η γονική μέρημνα που περιγράφτηκε σαν αγάπη, σαν απόδοση των δικαιωμάτων του παιδιού, σαν ποιοτικός χρόνος, αυτή η γονική μέρημνα είναι άσχετη από τις συνθήκες που ζει η οικογένεια και όταν δεν ήταν στη διαδικασία του διαζυγίου ή ακόμα ήταν σε πορεία απονέκρωσης του γάμου, αλλά ζούσαν μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Είναι άσχετη από τις συνθήκες τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, εσωτερικές και διεθνείς, γιατί αυτά πια δεν ξεχωρίζονται. Δηλαδή, η ικανότητα, η αφοσίωση στη γονική μέρημνα, στην ατομική υποχρέωση που έχει η μάνα και ο πατέρας που φέρνει το παιδί, έχει υποχρέωση, βεβαίως έχει δική του υποχρέωση απέναντι στο παιδί, είναι εύκολο να ασκείται χωρίς και δεν έχει καμία σχέση με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, με τα μέτρα που παίρνονται και δεν θέλω τώρα να κάνω αναδραμές, αλλά η ζωή της οικογένειας, όχι μόνο την περίοδο της κρίσης, στην περίοδο της κρίσης υπήρχε ταχύτατη επιδείνωση στη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών, αλλά σταδιακά υποβαθμίζονταν, έχανε τις όποιες σχετικές κατακτήσεις είχαν, κατά κλάδο, κατά κλάδος κτλ. Και φτάνουμε μάλιστα τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό μετέχνιο που κρίνεται
η γονική μέρημνα, επειδή μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, από ένα μείζον ζήτημα που έχει σχέση με τον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία χειροτερεύουν τη ζωή της οικογένειας, ακόμα και όταν ανάμεσα στα δύο φύλλα υπάρχει ή στους δύο γονείς υπάρχει απόλυτη σύμπνοια, οι σχέσεις επιδειμνώνονται, και ας μην μιλάμε λοιπόν ότι η γονική μέρημνα μέσω του νόμου εξασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού. Ξαναλέω, καταλαβαίνω νομικά ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια έκφραση χωρίς το εξίσου, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ ας μην κοροϊδευόμαστε. Και με την ευκαιρία, ακούσαμε εδώ για το επαναστατικό οικογενειακό δίκαιο του 83. Οπωσδήποτε το οικογενειακό δίκαιο του 83 είχε πολύ περισσότερες αναπτυξιακά και συγκρουσιακά άρθρα σε σχέση με το σημερινό, από την κατάσταση που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εξασφαλίστηκε η ισότητα των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια? Δεν εξασφαλίστηκε. Υπάρχουν πράγματα που βελτιώθηκαν, που αν θέλετε επέδρασαν θετικά, άλλαξαν αναχρονιστικές αντιλήψεις για ένα φιλετικό καταμερισμό μέσα στην οικογένεια. Ναι, αυτό βοήθησε και δεν το υποτιμά κανείς αυτό. Άλλωστε το κόμμα μας πάλεψε για τέτοιες αλλαγές που ενσωματώθηκαν και κάτω από τη γενικότερη πίεση του κινήματος μέσα στο οικογενειακό δίκαιο. Επιτεύχθηκε η ισότητα των δύο φύλων. Μα εδώ ούτε οι γυναίκες μεταξύ τους δεν έχουν ισότητα. Ούτε οι άνδρες μεταξύ τους έχουν ισότητα. Δεν είναι άνισες οι συνθήκες, άνισα τα δικαιώματα ανάμεσα στους άνδρες και επίσης ανάμεσα στις γυναίκες. Και αν θέλετε, σε αυτή τη βάση καλλιεργείται και ένα έδαφος φιλετικών, να το πω, συγκρούσεων που στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή η πρωταρχική αιτία της ανισότητας. Δηλαδή, να το πούμε καθαρά, πού ανήκει ταξικά η κάθε οικογένεια, ποια πολιτική ακολουθείται, ποιες στρατηγικές. Αυτά δεν παίζουν ρόλο. Θα παίξουν ρόλο και στο διαζύγιο. Θα μου πείτε, μα κάνουμε ένα νόμο. Ναι, βεβαίως. Αλλά μέσα εδώ ακούστηκαν πάρα πολύ μεγάλα και να μου επιτραπεί να πω υποκριτικά λόγια, γιατί δεν νομίζω ότι μέσα εδώ υπάρχει ένας βουλευτής ή άνδρας ή γυναίκα που έχουν άγνοια. Επομένως, και στο διαζύγιο και μάλιστα με τα εξίσου και όλα αυτά και τις εξαιρέσεις και τα λοιπά και τα υπονομευτικά άρθρα, στην κατανομή μπορεί να παίξουν ρόλο πολλά πράγματα που έχουν σχέση και πώς να πω τώρα, με τα κριτήρια που διαμορφώνονται, πού θα ζήσει καλύτερα η γυναίκα. Και αν θέλει το ίδιο ο νόμος, θα μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί. Το είπαν άλλωστε και οι βουλευτές του ΚΚΕ, μπορεί πολύ πιο εύκολα να εφαρμοστεί και με συνένεση εκεί που υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις. Γιατί, να το πούμε, αν αυτή τη στιγμή μια οικογένεια που συμβιώνει, η μεγάλη πλειοψηφία τα βγάζει δύσκολα πέρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η οικογένεια να είναι στα δυο. Δυο ξεχωριστά σπίτια, δυο ξεχωριστές κατσαρόλες, όλα ξεχωριστά. Επομένως, ούτε καινοτόμο είναι το νομοσχέδιο, ούτε πρέπει να επαναπαυθούμε στο επαναστατικό, τον επαναστατικό νόμο του 83. Επιπλέον, σε πάρα πολλές τοποθετήσεις έγινε μια προσπάθεια να διευρυνθεί το θέμα στο τι σημαίνει κοινωνική στήριξη. Δεν διαφωνούμε με αυτά που υπόθηκαν, είναι και δικές μας προτάσεις. Το οικογενειακό δικαστήριο, και το οποίο μάλιστα όχι με fast food μαθήματα και σεμινάρια, αλλά εδώ θέλει μια ολόκληρη υποδομή η δικαιοσύνη, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κτλ. Να μην λέω λεπτομέρειες, είναι γνωστά αυτά και νομίζω όλοι έχουμε κοινή αντίληψη σε κάτι τέτοια. Ή άλλα συμβουλευτικά κέντρα, συμβουλευτική στήριξη των παιδιών και των γονιών μέσα στην οικογένεια και πολύ περισσότερο στη διάρκεια του διαζυγίου. Όλα αυτά είναι εύκολα να υποθούν, αν θέλετε εύκολα και να γίνουν. Κάτι τέτοιοι θεσμοί υπάρχουν. Κυβερνητικοί, εξωκυβερνητικοί, ΜΚΟ, φιλανθρωπικοί, των ιδιωτών, της εκκλησίας, υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Η ουσία όμως ξεκινάει από τις συνθήκες ζωής και δουλειάς και τις γενικότερες συνθήκες της οικογένειας ή της οικογένειας που διερριγνύει τη σχέση της. Από αυτή την άποψη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ό,τι θετικό ή μισοθετικό περνάει μέσα στο νομοσχέδιο, χωρίς να αγνοούμε ότι υπάρχουν υπονομευτικά άρθρα σε βάρος του να ισχύσει σωστά η κοινή υποχρεωτική
γονική μέρημνα, πρέπει να γίνουν αντικείμενο πάλης, ενταγμένης αν θέλετε, μέσα στο πλαίσιο πάλης των δικαιωμάτων των εργαζομένων για ζωή, δουλειά κτλ. Διότι διαφορετικά θα είναι ένας νόμος, θα επιδράσει σε νοοτροπίες, θα διευκολύνει, μπορεί να εξομαλύνει και κάποιες καταστάσεις. Αλλά μετά από 5 και 10 χρόνια πάλι θα λέμε τα ίδια πράγματα. Και με την ευκαιρία. Έγινε πάρα πολλής λόγος για τη σύμβαση του ΟΗΕ, για το χάρτη δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης κτλ. Και όλα αυτά φαινόταν ότι είναι ο κρίκος ή αν θέλετε το ότι η κυβέρνηση δεν τα ενσωματώνει όλα αυτά στο νομοσχέδιό της. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να μπαίνουν μέσα σε νομοσχέδια διεθνείς συμβάσεις που τουλάχιστον διακηρυχτικά και φραστικά μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας σωστής αντίληψης ή να αποτελέσουν και ένα κίνητρο για μαζική, ταξική, οργανωμένη πάλι και ανυποχώρητο αγώνα. Αλλά δεν μας εξηγείται. Αυτή η διακήρυξη του ΟΗΕ, ο χάρτης δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μην μου πείτε ότι αυτό είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και όποιο κόμμα πάει στην κυβέρνηση με το καλημέρα που λέει έχει δεσμευτεί, ανεξάρτητα τι λέει προεκλογικά, έχει δεσμευτεί να τα εφαρμόσει. Υπάρχει γονική μέρημνα που ασκείται με βάση τις σημερινές ανάγκες. Υπάρχει κοινωνική στήριξη της οικογένειας. Για να τελειώσω, όχι, κύριοι βουλευτές. Η οικογένεια βεβαίως έχει τις ιδιαιτερότητες των ευθυνών της και αυτές δεν μπορεί να απαλλαγεί, αλλά δεν κινείται, δεν είναι μια αποσπασμένη μονάδα, μια φούσκα που τα πάντα εξαρτιόνται από τις σχέσεις των γονιών, από τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά. Δυστυχώς, η πολιτική, η κρατική παρέμβαση είναι έντονη και πολύ πιο διαβριμένη από ό,τι παλιότερα. Αλλά ο κύριος στόχος της είναι η μαζική χειραγώγηση συνειδήσεων. Και μέσα σε αυτή τη μαζική χειραγώγηση συνειδήσεων, της υποταγής και της μυρολατρίας, ο ατομικισμός, όχι τα ατομικά δικαιώματα στη βάση των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά ο ατομικισμός που είναι ο δρόμος εκείνος που οδηγεί στην πλήρη παραίτηση και διεκδίκηση των σύγχρονων δίκαιων αιτημάτων.